Και ναι, εμείς γυρίσαμε, δεν ξέρω εσείς. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Παϊπαλέο, είστε συντονισμένοι στο Mood Radio, είμαι η Ρένα. Και έχω τον Κώστα Γαλίτη εδώ, πραγματικά κάνουμε πολύ ωραία παρέα εδώ. Μας λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πούμε για τη συνεργασία με τον Κούτρα. Να πούμε, ναι. Σημαντική και αυτή πολύ. Καταρχήν, ο Γιάννης είναι από τις πρώτες φωνές που άκουσα και μεγάλωσα. Και δεν το λέω έτσι, διότι όχι νομίζω εγώ μόνο. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι ακούσανε, άρχισαν και ψάχνανε πράγματα πέρα του τι μας δίνει το ραδιόφωνο, ειδικά τότε την εποχή τη δική μου, καταπιάμε το σταυρό του νότου, έχουμε καταπιεί όλοι, ας πούμε, όπως είναι το βινίλιο, ήμαρτον. Οπότε για μένα ήταν μεγάλη τιμή να έρθει. Με πολύ αγάπη ο Γιάννης ήρθε. Δηλαδή, του στείλω ότι ναι, πότε θες να έρθω. Λέω αύριο το πρωί στις 12 ώρα. Λέω εσύ Κωστάκι, άμα ξυπνήσω το πρωί. Αλλά ήρθε. Ήρθε ο καημένος. Δηλαδή δεν είπε κιχ, τίποτα. Τότε παίζαμε στο Σταυρό μαζί εμείς, στο Σταυρό του Νότου. Σε διήμερα, τρίμερα, δεν θυμάμαι. Και του είπα πολύ απλά ότι έχω ένα τραγούδι. Διότι εγώ πάντα το Γιάννη, πέρα από μεγάλη φωνή, μεγάλη ψυχή, φατσικά πάντα μου θύμισε τον Έρικ Κλάπτον. Δεν ξέρω εγώ γιατί. Και εκείνος το ξέρει δηλαδή, η αλήθεια, βαθιά μέσα του νομίζω. Οπότε το κομμάτι, επειδή θυμίζει και λίγο Κλάπτον, του λέω: νομίζω ότι έχω ένα τραγούδι ειδικά για σένα. Μου λέει να το ακούσω και το ακούει και μου λέει: εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο στίχος του Δημήτρη, το άρεσε του Τσαγκαλία. Οπότε πολύ εύκολα δηλαδή είπε το ναι και ήρθε και το είπε. Και νομίζω το τραγούδι πήγε και του κάτσε. Ακριβώς. Το τραγούδι λέγεται Η αγάπη κλείνει μάτι. Η αγάπη κλείνει μάτι. Η αγάπη κλείνει μάτι λέγεται. Περίεργο στίχο, τώρα δεν μπορώ να στον αναλύσω εγώ το στίχο. Η αλήθεια. Αλλά είναι περίεργο. Ναι, ναι. Ήρθε, το είπε, μια χαρά, ωραία. Κάπου στην αρχή, στο πρώτο κουπλέ, έχει την εντύπωση ότι η χρειά του κάπως έχει γίνει και νομίζει ότι ακούσε εμένα, ναι, αλλά είναι ο Γιάννης. Ναι. Ναι, ναι. Θα τα ακούσουμε και αυτό λίγο πιο μετά. Το τραγούδι. Να δω τι θα πρωτακούσουμε, γιατί έχει βάλει πάρα πολλά. Θα τα ακούσουμε όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε χρόνο. Ξέρεις τι θέλω να πούμε εδώ στην Πινελόπη. Ναι. Μας ακούει η Πινελόπη και η Αλεξάνδρα, την είπαμε την Αλεξάνδρα, ναι, αλλά την Πινελόπη δεν την είπαμε. Την Πινελόπη δεν την είπαμε και η Πινελόπη είναι πάντα αυτό που λένε αθέατη. Πώς το λέμε, ήρωες, όχι. Κάπως αλλιώς το λέμε. Αυτοί που δεν πολύ φαίνονται, που είναι πίσω από τις κάμερες. Λοιπόν, η Πινελόπη, καταρχήν εκτός από καλή φίλη. Είναι εκείνη που αίσθησε στο μυαλό της, βοήθησε, κίνησε τα νήματα, τα γρανάζια και όλα αυτά. Και είναι και εκείνη το γρανάζι, το κεντρικό, τέλος πάντων. Αυτού του live που είδαμε στην αρχιτεκτονική, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, ότι είναι υπεύθυνη εκείνη για το ότι βρεθήκαμε η παρέα. Δεν λέω το όνομα ακόμα, γιατί έχουμε να πούμε μετά πράγματα. Η παρέα. Ο Αντώνης, εγώ, η Ειρήνη Ψυχράμη τότε, μας πάντρεψε εκείνη δηλαδή. Ήταν πολύ επιτυχημένο. Εκείνη το οραματίστηκε πρώτα. Εντάξει. Μπράβο. Εκείνη με τον Αντώνη. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι. Φαντάζομαι, αν δεν είχε τέτοιες ιδέες, δεν θα ήταν η Πινελόπη. Φαντάζομαι. Ναι? Φαντάζομαι. Ναι. Η οποία έχει και την Alive, έτσι λέγεται η εταιρεία. Να το πω για αυτό. Ναι, βέβαια, λοιπόν, να το πω. Ακριβώς. Εκείνη τώρα, λοιπόν, μετά βλέποντας το πόσο καλά έδεσε όλο αυτό το πράγμα, ναι. Δεν το είδατε μόνο εσείς δηλαδή, το είδαμε και εμείς. Βέβαια. Μα... Δεν το είδατε μόνο εσείς από κάτω. Το είδαμε και εμείς γιατί πέρασαμε πάρα πολύ καλά. Αισθανθήκαμε ότι πέρα του, καθώς δεν πρέπει, καταρχήν το group, ναι. Που εμείς είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και έχουμε παίξει σε πολλά μαγαζιά διαφορετικά, πολλά live. Καθώς δεν πρέπει με μένα να συνεχίζουν να προετοιμάζουν μια συνεργασία μετά από χρόνια απουσίας, διότι ο καθένας, ξέρεις, χάνομαστε, ξαναβρισκόμαστε, εμείς δεν ημαρτών σε αυτή τη φάση. Οπότε το βλέποντας λοιπόν η Πινελόπη λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο παρακάτω, βάζει πλάτη που λέμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές και μας βάζει στο στούντιο. Η Πινελόπη με δικά της οράματα πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι και με δικά της έξοδα. Μπράβο, για να τα λέμε και σωστά. Μπράβο. Μπράβο. Μας βάζει στο στούντιο να γράψουμε δύο τραγούδια δικά μου. Με ενορχίστρωση και άποψη όμως, καθώς δεν πρέπει. Δηλαδή με την παρέα, την παλιά, την. Παλιά με την καλή έννοια, όχι παλιό παρέα που λέμε. Λοιπόν, οπότε εμείς την Τετάρτη κιόλας, είναι πολύ φρέσκο γιατί μόλις τώρα το κλείσαμε λίγο πριν έρθω, γι' αυτό το λέω σε σένα, ναι. Αποκλειστικό. Αποκλειστικό εντελώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, την Τετάρτη μπαίνουμε στο στούντιο, καθώς δεν πρέπει.
με τον Κώστα τον Γαλίτη, με εμένα δηλαδή, να ετοιμάσουμε αυτά τα δύο τραγούδια. Τα δύο τραγούδια θα είναι το «Έλα μαζί μας και χόρεψε» και το «Άι εσύ και ο γρύλος σου», που τα ακούσαμε και τα δύο. Και θα τα κάνουμε στα μέτρα των «Καθώς δεν πρέπει», έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Βέβαια, ωραία. Δεν μου λες το 10 νύχτες είναι κάτι παρόμοιο? Το 10 νύχτες είναι μια άλλη ιστορία. Που μόλις τελείωσε προχθές. Φάλετε να το ακούσουμε, μπράβο, να σας πω μετά. Να τα ακούσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε την αποκλειστικότητα. Ναι, έτσι. Ναι, και θα μας πεις μετά. Ήταν διαφορετικό. Ναι, πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό, ναι. Αφού σκέφτηκα, η αλήθεια θα το πω δηλαδή την αμαρτία μου, σκέφτηκα να βάλω άλλους στίχους και να πω ότι έγραψα καινούργια τραγούδια. Ότι ήταν καινούργιο, ναι. Όχι, απλά ήτανε, ξεκίνησε αυτό από μια ιδέα του Φώτη, του Χαμηλού, που έχουμε το Acoustic Box. Εκεί που παίζουμε και στο Φώτη στο μικρό καφέ. Ναι, να το πούμε. Να το διορθώσουμε, ναι, διότι. Γιατί το έχουμε εδώ. Ηρακλείου, πόσο λέει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν το βλέπω. Ναι, Λεωφόρος Ηρακλείου. Έλα, πήγε πάνω. 353. Τρία αστέρια. Είναι. Πεντάστερο είναι το μαγάζι σου, λέω. Δεν φαντάζεσαι. Όχι, το τρία αστέρια τι είναι. Δεν ξέρω. Δεν το είχα ρωτήσει ποτέ. Το έχω δει και εγώ που το λέει. Φαντάζομαι αυτό. Σαλαμίνος 3 και Ελευσινίων. Όχι, ρε. Ναι, μωρέ. Σαλαμίνος 3 και Λευσινίων, Λεωφόρος Ηρακλείου 353. Τι είναι αυτό? Α, στα τρία αστέρια, αυτό που έλεγα προηγουμένως, στο σινεμά. Το σινεμά, ναι, ναι. Οπότε Σαλαμίνος με λίγα λόγια 3. Σαλαμίνος 3, μπράβο. Ναι. Είναι πάνω στο Σταυροδρόμιο. Το πιο μικρό καφέ, λοιπόν. Ναι, είναι. Δεν φαντάζεσαι τώρα, σου λέω. Πολύ μεγάλο είναι το μαγαζί, το άσο να λέει. Ναι. Απλά είναι ένα μαγαζί το οποίο χωράει νομίζω, μετρημένα 30 άτομα. Τόσο. Ναι. Ναι, νομίζω το πιο μικρό μαγαζί που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά μεγάλο όμω στην πραγματικότητα. Ναι. Μεγάλο διότι σαν καλλιά. Ζεστό, έτσι, ναι. Ζεστό. Λοιπόν, για να μην νομίζω ότι κάνω διαφήμιση, εντάξει, φεύγουμε από το θέμα αυτό. Παρακάτω, σας φιλώ. Λέγαμε για τις 10 νύχτες. Ναι, οι 10 νύχτες λοιπόν ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε ο Φώτης ο Χαμηλός. Νομίζω ότι την είχαμε κάνει στο μικρό καφέ πρώτη φορά τώρα που το λέγαμε κιόλας. Και μου λέει να το κάνουμε λίγο έτσι το κομμάτι. Λέω, άντε να το κάνουμε. Το κάνουμε εκεί λίγο έτσι πλασίμπο, λίγο αυτό το στυλ το βρετανικό, όπου εγώ η αλήθεια μέχρι και πριν 10 χρόνια το μισούσα, ναι, αυτό το στυλ. Γενικά το αγγλικό, δεν ήμουν αγγλωστό στο γράψιμο μου και μάλλον γι' αυτό μου βγαίνει τώρα. Ναι. Επειδή ακριβώς το έπιασα μακριά μου. Ναι. Λοιπόν, και μου δίνει την πρώτη ιδέα, όπου όμως πειραματίζομαι για πρώτη φορά επιτόπου στο live του με τον Αντώνη που κάναμε. Ναι. Με τους καθώς δεν πρέπει. Ναι. Δηλαδή, λίγο στην κουβέντα δεν το είχαμε κάνει τόσο άλλο. Δεν το είχα εγγραφήσει πουθενά. Στο μυαλό μου ήταν όλο. Λίγο στην πρόβα, ας πούμε, το κάναμε λίγο στην κουβέντα. Τους είπα, αφήστε να πάρω την κιθάρα του Αντώνη να σας δώσω λίγο στην αρχή, ας πούμε, τον τρόπο και πάμε. Ότι όλα τα παιδιά μου ξανασυγχαστεί, όπως είπα. Το κάναμε εκεί πέρα. Πήρα λίγο το χρώμα και έφυγα μετά από κανένα δύο μέρες. Μπήκα στο στούντιο στο σπίτι εκεί και το έγραψα πια. Λέω, εντάξει, ναι, ξέρω τι θέλω να κάνω. Ναι, ναι. Αλλά σιγά σιγά μου έφυγε από την αρχική ιδέα και πήγε εκεί που ήθελα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Γι' αυτό λέω. Εγώ το λέω με πλήρη ειλικρίνεια ότι όντως αυτό που μας έδωσε την πρώτη, αυτή ήταν την πρώτη όθηση, ήταν τον πλασίμπο το Without Your Nothing, αλλά εν τέλει φύγαμε από εκεί. Ναι. Νομίζω. Νιώθω εν τέλει ότι φύγαμε. Ναι. Δεν μοιάζει τόσο πολύ. Ναι. Ήθελα, ωραίο να αποτέλεσμα όμως. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η αλήθεια. Ναι, το ευχαριστήθηκα πολύ η αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, περάσαμε τώρα στο τραγούδι που λέγαμε με τον Κούτρα. Ναι. Όχι αυτό πάλι. Όχι. Έχει κολλήσει αυτό. Όχι αυτό. Αυτό ποιο το είναι. Από κάτω. Το αυτό που δεν έζησα. Όχι, όχι. Η αγάπη. Η αγάπη κλείνει μάτι. Α, αυτό έβαλε. Αυτό είναι. Ωραία. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Ναι, ναι. Mood Radio. Γιατί η ζωή είναι τραγούδι. Μου είπες κάτι για τα φωνητικά. Ναι, τα φωνητικά. Τα φωνητικά καταρχήν από όλο το. Όπου υπάρχουν φωνητικά στις 10 νύχτες. Ναι. Τις οποίες σημειωτέων έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας και δεν τις έχουμε δώσει ακόμα το. Ναι. Και να το θυμηθούμε ναι, και αυτό. Ναι, βέβαια, ναι, τα φωνητικά λοιπόν κάνει η Μαρία Ιακώβου. Η γνωστή Μαρία Ιακώβου από τα Μαύρα τα Μεσάνυχτα. Τότε και για πολλά χρόνια ήμασταν μαζί στο Σταυρό του Νότου πριν ανοίξει τα φτερά της για άλλα. Για ναι. Λεφτά. Ναι. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και πολλά χρόνια και έχουμε κάνει σχήματα και σχήματα εκεί. Ωραία, ωραία. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε εδώ 5 CD, έτσι, με τον Κώστα Γαλίτη και 10 νύχτες. Οι πρώτοι 5 που θα μας στείλουν ένα μηνυματάκι στο chat, στο privé, θα κερδίσουν από ένα CD. Νομίζω καταλάβατε όλοι τι λέω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για την συνεργασία σου με τον Βασίλη.
Α, με τον Βασίλη ήταν επεισοδιακή. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Κοίτα να δεις, η αλήθεια, όπως είπα και προηγουμένως, όλες μου οι συνεργασίες ήταν έτσι δυνατές. Και πιο πριν και με τους Κατσιμιχείους θα τα πούμε και αυτά πιο μετά, θα τα κάνουμε λίγο ανάποδα. Αλλά με τον Βασίλη τώρα, το 2009, απλά κάποια στιγμή, κάνα μήνα λίγο πριν, είχε έρθει στο Σταυρό, τότε που είχα κάνει ένα σχήμα με κάτι νέα παιδιά που ακούγαμε, και κάποιοι από αυτούς θα περνάγανε τέλος πάντων στο Standard, στο House Band που ονομάζει, ας πούμε, το μαγάζι. Και περνάει γιατί κάποιος ήταν γνωστός του και γνωριστήκαμε εκεί πέρα μετά από χρόνια που είχαμε ξαναγνωριστεί. Και μου είπε, σε θέλω να αλλάξουμε τηλέφωνα κάτι. Δεν κατάλαβα και πολλά, η αλήθεια, εκείνο το βράδυ. Αλλά θυμάμαι ότι μετά από κάποια βράδια είχε πάρει 9 η ώρα τηλέφωνο και μου λέει, τι κάνεις το καλοκαίρι? Και εγώ νομίζοντας ότι ήξερα για ποιο λόγο με πήρε, αστιεύτηκα και του λέω, θα παίζω μαζί σου. Μάλλον. Και μου λέει, ωραία, 11 η ώρα να είσαι στο γραφείο. Ναι. Και έμεινα. Του λέει, σε 2 ώρες? Μου λέει, ναι. Λέει, ξεκινάμε πρόβες. Μου λέει, λέω, πότε? Χθες. Λέω, εντάξει, Βασίλη, έρχομαι. Έτσι έγινε, ας πούμε. Ναι. Και πήγα πραγματικά από εκεί. Μου δόθηκε όλο το υλικό σε 5 λεπτά στα χέρια μου, σε πάρτες, CDs, όλα αυτά. Κάναμε πολύ λίγες πρόβες, διότι η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια τα ξέρω όλα, ναι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ήθελα να του το πω, αλλά του το έλεγα σιγά σιγά ότι ο πρώτος μου δίσκος ήταν το Φοβάμαι. Ναι. Του το είπα κάποια στιγμή, νομίζω, στην περιοδία αυτή που κάναμε. Οπότε ήξερα όλα τα τραγούδια από το Φοβάμαι και μετά, mm-hmm, απ' έξω, θεωρώντας δε. Ακόμα και τώρα το Φοβάμαι ανήκει στους, αν όχι στους πρώτους 10 καλύτερους ελληνικούς δίσκους από παραγωγή, από ενορχήστρωση, από ιδέα, από όλα. Ναι, ναι. Προσωπική μου, ναι, ταπεινή γνώμη, και νομίζω και πολλών άλλων. Οπότε λοιπόν κάναμε πολύ λίγες πρόβες και βγήκαμε περιοδία, μην ξέροντας εγώ ακριβώς αυτό που θα έβλεπα μπροστά μου. Όπου ένα από αυτά που είδα, ας πούμε, δεν το πίστευα, ήταν ότι θα παίξω στο... του Ολυμπιακού, όπως το λέμε, στο Καραϊσκάκι, ναι, με τους Σκόρπιονς. Εκεί τρελάθηκα λιγάκι, μου βιάστα, διότι, οκ, η εμπειρία μου είναι μεγάλη, δεν λέω. Έχω παίξει σε χώρους, σε μεγάλες, στο Καβιτό, έχω παίξει, αλλά δεν το πίστευα και πολύ, η αλήθεια, μέχρι που ήρθε η βραδιά και το πέρασε γι' αυτό. 40.000 κόσμος από κάτω, ναι, μου βιάστα λιγάκι. Κοίτα να δεις, εγώ έχω ένα κακό και καλό ταυτόχρονα. Μέχρι να τελειώσει το live δεν το συνειδητοποιώ. Πάντα το συνειδητοποιώ στο τελευταίο τραγούδι. Ναι. Ψιλοαγχώνομαι εκεί. Ναι. Δηλαδή, όταν στο Willy ήταν τελευταίο τραγούδι, σηκώναμε όλοι τα χέρια για να δώσουμε το ρυθμό στα άτομα από κάτω και 40.000 ζευγάρια χεριών χτυπώ. Εκεί μου διάσα. Εκεί το κατάλαβα. Τι είναι αυτό τώρα που ζω, ας πούμε. Ναι. Και τρελάθηκα, διότι θεωρώ ότι μάλλον δεν θα με αξιώσει ο Θεός να δω κάτι πιο μεγάλο από αυτό, νομίζω. 40.000 κόσμο ήμαρτων. Και καπάκι μετά από 2 μέρες φεύγουμε και πάμε στη Λάρισα και κάνουμε το άλλο live. Γιατί ήταν 2 live που κάναμε με τους Scorpions τότε. Εκεί είχε 20-25.000 κόσμο. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία και ταυτόχρονα και μικρός μπροστά σε όλο αυτό που ζούσα. Ναι. Διότι ήταν μια πολύ άρτια παραγωγή. Ο Βασίλης μοναδικός, ειδικά στο Καραϊσκάκι. Όχι ότι στο άλλο υστερούσε δηλαδή. Αλλά στο Καραϊσκάκι ήταν συγκινητική η στιγμή που δεν τον αφήνα να μιλήσει από να τραγουδήσει όταν τους μίλαγε ενδιάμεσα, ας πούμε. Από τα λόγια που του λέγανε, μόνο που δεν τα έβαλε τα κλάματα, αλλά δεν το κατάλαβε κανένας, τέλος πάντων, και εγώ τον έδωσα τώρα. Ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν ζεστό όλο αυτό που ζούσαμε, και η αλήθεια είναι ότι το έχεις μετά και το κουβαλάς σε όλη σου τη ζωή αυτό το πράγμα. Βέβαια. Δόξα τω Θεώ που ο Θεός, ναι, με έβαλε να περάσω, mm-hmm, και αυτό. Κατσιμίχα. Κατσιμίχα, πολύ πίσω πάμε φυσικά. Ναι. Ό,τι έχω απολυθεί από Φαντάρος, πάλι. Χωρίς δουλειά, χωρίς live, κάνω μια δουλειά. Νομίζω, οποία... νομίζω όταν είσαι κάπως, ναι, ναι, κάνεις καλά πράγματα. Νομίζω και εγώ, νομίζω, ναι. Και τώρα είμαι κάπως γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν... Δεν μπορεί να μην είσαι, γιατί όλοι είμαστε σωστό, τώρα. Σωστό, σωστό. Ό,τι έχω απολυθεί, και κάνω μια επίσκεψη τότε δίπλα στην Ελευθερωτική Αρχιτεκτονική, η οποία ήταν το δεύτερο σπίτι των Κατσιμιχαίων. Και πέφτω πάνω στον πάνω που είχαμε γνωριστεί ήδη λίγο πριν το στρατό. Πού είσαι, Κωστάκη, τι κάνεις? Γι' αυτό του λέω, απολύθηκα για αυτά. Τι κάνεις τώρα, με ποιον παίζεις? Λέω, σπίτι μου είμαι. Δώσε μου το τηλέφωνο σου. Να τόσο. Okay, αύριο θα σε πάρει τηλέφωνο ο Ντίνος να σου πει πότε ξεκινάμε πρόβες. Θα παίξει μαζί μου, μου λέει. Τρελάθηκα φυσικά, διότι έγινε έτσι όπως το λέω, μαγικά. Έρχεσαι μαζί να παίξουμε. Ναι, πάμε. Πάμε, μου λέει. Έχουμε 30 συναυλίες, 35. Τότε κάναμε πολλές.
προς το 40 δηλαδή πηγαίναμε τότε. Mm. Η αλήθεια και κάναμε δύο περιόδιες, δύο καλοκαίρια και ενδιάμεσα ένα χειμώνα όπου μαζί με τους Κατσιμιχείους μπήκαμε στο Σταυρό του Νότου, η τότε παρέα. Mm. Και από εκεί πήρα πολλά πράγματα. Έζησα σπουδαία πράγματα, τα πρώτα μεγάλα μου live, η αλήθεια, με τους Κατσιμιχείους, διότι μέχρι τότε εγώ έπαιζα με γκρουπ σε μικρούς χώρους, άντε μεσαίους μεγάλους κλειστούς χώρους. Δεν έχω παίξει ποτέ σε κάθε θεατράκια γειτονιών και όλα αυτά. Αλλά την πρώτη φορά που έπαιξα σε στάδια, σε χώρους συναυλιακούς, ήταν με, με το Χάρη και τον Πάνο, όπου έζησα πολύ ωραία πράγματα, η αλήθεια. Και απλά κάποια στιγμή έκλεισε αυτός ο κύκλος πολύ όμορφα, έχοντας και από εκεί πολύ ωραίες αποσκευές και πολύ ωραίες αναμνήσεις, η αλήθεια. Ωραία. Να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο που έχει διαλέξει είναι το αυτό που δεν έζησε. Ναι, επιτέλους. ναι, επιτέλους. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Okay. Πολύ ευαίσθητο τραγούδι. Ναι, ναι. Κάτι μου έλεγες γι' αυτό. Το πώς γράφτηκε ή το... Ναι, σου λέγα πολλά. Πώς γράφτηκε. Ναι, καμιά φορά λέει τα μικρόφωνα πρέπει να είναι ανοιχτά. Ναι, γιατί χάνονται τα καλύτερα έτσι. Ναι. Κοίτα να δεις, το τραγούδι γράφτηκε κάπου εκεί το 2001, όταν για πρώτη φορά έφυγα από το Σταυρό του Νότου. Ναι. Ήμουν εκτός, τέλος πάντων, να το θέσω πιο σωστά. Και έπρεπε να ζήσω με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και έχω βρει μια δουλειά τότε courier σε μια εταιρεία στην Καλλιθέα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Καλλιθέα προς κάτω, προς παραλία. Συγγνώμη. Στη Γενική Ταχυδρομική, το θυμήθηκα. Λοιπόν, και πέναγα πάρα πολύ άσχημα. Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να ζήσω για κάποιο λόγο. Ήταν η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα ότι η μουσική αγόρι μου δεν πρόκειται να ζήσει, ας πούμε. Το αντιλήφθηκα και μόνος μου και με βοήθεια λίγο. Mm. Οπότε λοιπόν πέναγα γενικά λίγο δύσκολα. Εντάξει, και ψυχολογικά. Κάπου ενδιάμεσα σε κάποια δρομολόγια, κάποιοι που έχουν κάνει τη δουλειά αυτή ξέρουν, διότι σε υποχρεώνουν να κάτσεις ένα τετάρτο, να πιεις ένα καφέ, να κάνεις ένα τσιγάρο κάτι. Μου είπαν, Κώστα, φτιάξε ένα καφέ, να κάτσεις λίγο. Λέω, δεν θέλω καφέ, θέλω ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό. Mm. Και κάθομαι και γράφω αυτό το τραγούδι, το στίχο. Γράφω βασικά ένα στίχο ολόκληρο. Οπότε πήγα στο σπίτι και βρήκα το ρεφρέν από ένα χαρτί που είχα κάποια κυρία στην οποία. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω κρατήσει τα υπόλοιπα στοιχεία της, αλλά κράτησα με πολύ αγάπη τα στιχάκια της και χρησιμοποίησα το ρεφρέν αυτό χωρίς να ξέρω ποια κυρία είναι που το έχει γράψει. Αν το ακούσει ποτέ και νομίζει, μπορεί να έρθει να μου πει, ούτως ή άλλως τα Facebook είναι εκεί. Θυμάμαι γιατί είχαμε ψηλοβερθεί, αλλά ούτε τηλέφωνο έχω, ούτε το όνομά της, τίποτα. Αυτό εννοώ. Θυμάμαι, ξέρω και φατσικά πως είναι, γιατί είχαμε βρεθεί κάπου για λίγο. Λοιπόν, γράφω αυτό το τραγούδι και πάω και τον εγκιστρώνω στο σπίτι. Και βγήκε αυτό. Τώρα, αν είναι γλυκό, ζεστό, όπως το λες, ωραίο είναι. Ναι. Είναι πολύ τρυφερό. Είπες ότι έχεις περάσει και από άλλες δουλειές, από άλλα επαγγέλματα. Πολλές, ναι. Πολλές. Για πες, 2-3. Κοίτα να δεις. Δούλεψα και. Πάντα ήμουν με το μηχανάκι πάντως, διότι οδηγώ τόσο άλλες μοτοσυκλέτα. Οπότε έχω δουλέψει και courier και delivery, ας πούμε. Πιο παλιά. Δούλευα και στο πατριού μου το βενζινάδικο. Πολύ πιτσιρικάς. Ήταν η πρώτη μου επαγγελματική αυτή. Ξέρεις που βάζουν τα 15ήμερα αυτά αυτών των διακοπών εκεί. Ναι, για χαλτζηλίκια. Ναι. Και τότε στα βενζινάδικα δεν είναι καλά χαλτζηλίκια. Αργότερα και πολύ πρόσφατα έκανα για 3,5-4 χρόνια τον εργοδηγό σε μια εταιρεία. Ασχολήθηκα με οδοποιία, έργα. Πλατείες, πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις και τέτοια γενικά. Και κάποια κτηριακά, βοηθούσα σε κάποια κτηριακά. Ήταν ίσως η καλύτερη μου δουλειά. Mm-hmm. Να αγαπούσα πολύ. Διότι πάλι ήταν η δημιουργία. Mm-hmm. Έπαιρνες ένα χώρο με χώμα, ας πούμε, με μπάζα και τον έφτιαχνες κάτι. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να ήταν πλατεία, ό,τι σου ζητήσανε. Mm-hmm. Ναι. Για μένα ήταν δημιουργικό και ήταν πολύ ωραίο. Mm-hmm. Είχες ένα όραμα, ήξερες περίπου τι πας να φτιάξεις. Και λέω περίπου γιατί ποτέ δεν τελειώνει έτσι όπως το σκεφτόσουν. Αν σου δίνανε δε χαρτιά, σχέδια, σχεδόν έμοιαζε. Αν όχι, το κάνεις όπως ήθελες εσύ, όπως σου λέγανε, τουλάχιστον στα λόγια. Ναι, και ήταν από τις αγαπημένες μου δουλειές. Δεν μου
τέλος τώρα που η κατάσταση έτσι είναι κάπως αυτόν τον καιρό και κάτι πάει στραβά. Ναι. Τι θα κάνεις? Για την ώρα, κοίτα να δεις, το σκέφτομαι κάθε μέρα. Ήδη δεν κάνω εγώ τίποτα εδώ και ένα χρόνο. Κάνω πολύ λίγα πράγματα. Ένα από αυτά που είδες και ήταν το live με τον Αντώνη. Ναι. Και κάποια πολύ λίγα live ακουστικά πια, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν μεγάλα live σε χώρους και όλα αυτά. Ναι, το... έχει τελειώσει πια. Ναι, δυστυχώς. Αυτή ήταν και η ανάγκη να γίνει το ακουστικό σχήμα, για να μπορεί τουλάχιστον να παίζει σε χώρους φίλων όπου έχουν και εκείνη την ανάγκη να γίνει κάτι, αλλά και απ' την άλλη να μην κλείσουν το μαγαζί. Να είδες όπως στο πιο μικρό, ας πούμε, εκεί πέρα πάμε και παίζουμε για μας και για εκείνους. Λοιπόν, να στο πω τώρα, δεν είναι ούτως ή άλλως, ούτε εμείς έχουμε τρομερές οικονομικές απαιτήσεις, ούτε και ο χώρος από μόνος του δεν δύναται να μπει στη διαδικασία αυτή. Οπότε, για να υπάρχει όμως η καλλιτεχνική, αυτό το πράγμα που γίνεται δηλαδή εκεί κάθε βράδυ, όχι μόνο με εμάς, περνάνε από εκεί, δεν φαντάζεσαι από αυτό το χώρο. Μα έτσι λειτουργούν τώρα όλα αυτά. Ακριβώς. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που φτιάξαμε το acoustic box, εδώ και 1,5 χρόνο, για να μπορέσουμε πια να συνεχίσουμε να παίζουμε. Το ξέρουμε ότι δεν θα ζούμε από τη μουσική, αυτό θα γίνεται για χρόνια πια από εδώ και πέρα, και ότι μπορούμε άλλο. Γιατί πια από άλλες δουλειές, αν με ρωτάς αυτό, αν ήταν στόχος αυτός, δεν υπάρχουν. Δυστυχώς. Εδώ και ένα χρόνο, εγώ ούτως ή άλλως είμαι άνεργος από τις πρωινές μου δουλειές, και ό,τι παλεύω κι εγώ. Η αλήθεια με τα live τα από εδώ και τα από εκεί. Πολύ λίγα και πολύ μικρά. Εντάξει. Τι θα κάνουμε τώρα δεν ξέρω. Η αλήθεια πέρασε από το μυαλό μου κάποια στιγμή πολύ έντονα να φύγουμε. Οικογενειακώς να πάμε αλλού. Μάλλον. Εξωτερικό, ναι. Ναι, στο εξωτερικό. Να φύγουμε και από την Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω μόνο και αν αυτό είναι, αυτό είναι λύση. Όμως. Όχι γιατί ξέρεις τι γίνεται. Είναι σαν και αυτό που λέει δεν θα πάω να ψηφίσω. Κατάλαβε σου λέω. Ναι. Δηλαδή που διαφωνώ κάθετα. Δεν μπορείς να μην ψηφίσεις, διότι πολύ απλά είναι σαν να δίνεις τον άλλο το όπλο να σε πυροβολήσει. Δεν είναι ότι δεν δίνεις κάτι μην πηγαίνοντας. Αν όμως ο εκλογικός ήταν διαφορετικός, και εγώ δεν θα πήγαινα να ψηφίσω, φυσικά εννοείται. Κανένας μας δεν θα πήγαινε να ψηφίσει και θα κατέρευε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι έτσι. Τα έχουν φτιάξει έτσι ακριβώς όπως σου συμφέρει. Οπότε οφείλουμε να πάμε να ψηφίσουμε και οφείλουμε να πάμε να ψηφίσουμε αυτό που πρέπει. Επειδή δεν μ' αρέσει να δίνει στίγματα, αλλά οφείλω όμως να λέω. Ναι, να ανοίγουμε λίγο τα αυτιά μας και τα μάτια μας, να δούμε τι ακούμε και τι βλέπουμε γύρω μας. Τι να γίνει μετά τις 17, έχεις έτσι μία. Έχω την εντύπωση ότι τα ίδια πράγματα θα γίνουν πάλι. Κανένας δεν θα είναι αυτοδύναμος. Πάλι θα τρώγονται μεταξύ τους. Ο ένας θα πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, σαν πινκ-πονκ. Και θα φοβόμαστε μήπως έρθουν οι τρίτοι, οι έκτοι στην πραγματικότητα, και μπουν μέσα στη Βουλή και θα σπάσουν. Κάτι το οποίο έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί χρόνια πριν. Το ότι έχουν φτάσει εκεί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει, πάλι όλοι εμείς θέμε. Και εμείς καταλαβαίνουμε πώς λέμε εμείς. Εμείς που τους ψηφίζουμε, οι μισό εκατομμύριο που τους ψηφίσαμε, και οι υπόλοιποι που δεν δώσανε βήμα από την αρχή, διότι εμένανε, αφού έχουμε δημοκρατία, η πραγματική διάσταση του πράγματος ξεκινάει από εκεί. Γιατί δεν τον άφησες να μιλήσει? Επειδή είναι ακραίος. Δεν μας ενδιαφέρει να τον βγάλεις, να δει ο κόσμος ποιος είναι. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, πατάνε σε αυτό ότι τους απομονώνανε τόσα χρόνια και εξού και τους ψηφίζουν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με κομματικά και με αυτά. Δεν με ενδιέφερε ούτως ή άλλως η αλήθεια. Αλλά πια νομίζω μας και όλους η πολιτική κατάσταση. Βέβαια. Γι' αυτό και παίρνω θέση δηλαδή. Ναι, μόνο ναι, και μόνο γι' αυτό. Μα τώρα όλοι παίρνουν θέση. Πρέπει ακριβώς να πάρουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς, δυστυχώς. Μάλιστα. Τι θα γίνει, θα δούμε. Θα δούμε. Να περάσουμε σε τραγουδάκι. Ναι. Θέλω εσένα, ναι βέβαια. Ακούσαμε και ένα φλαουτάκι εκεί, δικό σου ήταν. Ναι. Ένα δικό μου φλαουτάκι. Τι θα γίνει, δηλαδή, παίζεις, σε είδα να παίζεις drums. Ναι. Παίζεις αξόφωνο. Παίζεις φλάουτο, εντάξει, κοντινά. Ναι. Παίζεις, είπαμε, αρμόνιο. Ναι. Τα πλήκτρα βασικά ήταν το πρώτο μου όργανο. Κανονικά αυτό έχω διδαχθεί. Εκεί διδάχτηκα μουσική. Ναι. Και αυτό προσπάθησα να κάνω και 10 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερα. Και το τελευταίο είναι η κιθαρά. Ναι. Νομίζω από το 2002. Α, είδες 10, δεν είναι 8 που σου είπα προηγουμένως. 10 χρόνια είναι τελεί. Κάπου στο Ζωγράφο εκεί μου είχε αγοράσει ένας φίλος μία ηλεκτρική σκάφος. Έτσι τη λέμε. Αυτή την παχιά που έχει σώμα ηχείο. Που είναι η τρέλα μου, η καψούρα μου μεγάλη. Και από εκεί λοιπόν άρχισα σιγά σιγά, επαίρνοντας πια έχω και μια ακουστική δηλαδή. Τώρα νομίζω ότι τουλάχιστον μπορώ να συνοδεύσω τον εαυτό μου.
Η αλήθεια είναι ότι σου είχα υποσχεθεί ότι μπορεί και να έπαιζα. Αλλά μου αρέσει τώρα που έχουμε πια στην κουβέντα και θα το αποφύγουμε για πρώτη φορά. Θα το αφήσουμε όμως μια άλλη φορά. Θα το χρωστάω άλλη φορά. Ή μπορεί να έρθω με το Φώτη. Να φέρουμε το ακούστικ την άλλη φορά. Κατάλαβε. Μπράβο, το κάνουμε έτσι. Έτσι που λες. Το τελευταίο μου αυτό είναι νομίζω το. Η κιθάρα πια. Και drums που με είδες παίζω νομίζω από την αρχή. Από την αρχή που ξεκίνησα να παίζω μουσική και να κάνουμε group, όταν, γιατί πάντα καθυστερούσε ο drummer, δεν ξέρω γιατί το έκανε τότε, πάντα ξεκίναγα και παίζα εγώ την μπάνα στην αρχή. Οπότε από τότε μου είχε μείνει και παίζω, νομίζω. Παίζω εντάξει, σωστά. Καλά, δεν ξέρω να παίζω. Σωστά, ναι, σωστά παίζω, νομίζω. Τώρα γράφεις κάτι. Όχι, τώρα δεν γράφω κάτι. Α, ψέματα. Κάτι μου είπες. Κάτι σου είπα, ναι. Δεν κατάλαβα που το πήγαινες. Δεν κατάλαβα που το πήγαινες. Κοίτα να δεις. Είναι κανένα τρίμηνο, τετράμηνο τώρα. Γράφω, γράφω. Mm. Εγώ γράφω ούτως ή άλλως, κοίτα να δεις, το γράψουμε για μένα είναι ανάγκη. Δεν είναι σχέδιο, δεν, είναι, δεν γίνεται για κάποιο σκοπό. Εκφράζεσαι μέσω του γραψίματος. Ναι. Και ναι. Απλά τραγουδάς και μπράβο, κάποια κομμάτια ακριβώς. Που. Ταιριάζουν ίσως το ύφος. Εμένα μεγάλη μου χαρά θα είναι να γράφω για να τραγουδάει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει σόνι και καλά να τα τραγουδάω εγώ. Κατάλαβες, δεν είμαι κλειστό σε αυτό. Οπότε που λες τελευταία γνώρισα έναν κύριο ο οποίος γράφει στίχους και γράφει στίχους σε εντελώς διαφορετική ομάδα παρέα, να το πω εγώ, από τη γνωστή τη δική μου παρέα, σε λαϊκά άσματα τα οποία δεν είχα ποτέ την επαφή. Και με εξητάρισε λιγάκι γιατί μου λέει Κωστάκη να φτιάξουμε ένα τραγούδι. Θέλεις, λέω, άκου λέει. Για μένα μουσική του λέει είναι μία, δεν έχει να κάνει. Ας πούμε, το. Εγώ να γράφω, μου λέει, λέει στα καλά σου. Άκου λέει, φέρε μου κανένα στιχάκι να δω. Και με το που μου δίνει ο άνθρωπος 4-5 στιχάκια, εκείνος φανταζόταν τώρα εγώ θα μπλέξω με ροκά, ξέρω εγώ με αυτό, θα μου γράψει τίποτα πιο. Και του πάω ένα ζεμπέκικο, ένα τσιφτετέλι και τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει εσύ Κωστάκη, ωραία, πάρα πολύ ωραία αυτά που γράφεις. Δεν θα γράψουμε τίποτα. Λέω, θα γράψουμε μετά, μωρέ. Κάτσε εσύ Χρήστο, να γράψουμε αυτά πρώτα. Οπότε πειραματίζομαι λιγάκι με αυτά τελευταία. Αυτό δεν πάει να πει τίποτα, διότι τον καιρό τώρα που γράφω αυτό έγραψα και τις 10 νύχτες που διασκευάζω. Δηλαδή, ναι, εμένα ναι, δεν ναι, με, έχει, το ναι. Καθένα δεν με παίρνει από τη μεριά του, ας πούμε. Ναι, κατάλαβες ναι. Να σου πω. Και ετοιμαζόμαστε φυσικά να πούμε στο στούντιο, όπως σου είπα, με τους καθώς δεν πρέπει, όπου αυτό θα είναι η επανένωση εντός εισαγωγικών, γιατί εμείς δεν χωρίσαμε ποτέ στην πραγματικότητα. Απλά οι συγκυρίες, είπαμε, δεν κάτσανε. Τώρα κάτσαν οι συγκυρίες, μας άρεσε πάρα πολύ, οπότε το ξανακάνουμε, αλλά στούντιακά πια. Με τις πλάτες ναι. Της live. Και αυτό που είπες πριν, ότι καλό θα ήταν να κάνετε στουντιακά και κάποια με το Βασίλη. Κοίτα να δεις με το Βασίλη. Έχω αφήσει ένα άνοιγμα, η αλήθεια. Ναι. Όταν σταματήσαμε, πάλι συγκυριακά σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε, είχαμε αφήσει ένα ανοιχτό ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε μια παραγωγή. Γιατί έτσι ξεκίνησε η επαφή μας με το Βασίλη, ότι θέλω να σου κάνω ένα δίσκο, μου είχε πει. Ναι. Δηλαδή δεν μου είπε καλησπέρα πρώτα. Θέλω να σου κάνω ένα δίσκο, μου λέει, τι κάνεις τώρα. Λέω καλά είμαι. Θέλω να σου κάνω ένα δίσκο. Να μου κάνεις. Λέω ναι. Δεν κάνω τη λόγω ούτε σε άλλο εγώ τίποτα. Μπορείς να μου κάνεις άνετα. Και έχει μείνει ανοιχτό αυτό. Κάναμε την περιοδία, γυρίσαμε, ωραία, καλά, περάσαμε. Και απλά σταμάτησε εκεί, κατάλαβες. Οπότε πιθανά δηλαδή να γράψω κάτι στο Βασίλη. Έχουμε ούτως ή άλλως πολύ καλή επαφή, τηλεφωνιόμαστε. Θα ήθελα πάρα πολύ να πει κάτι δικό μου ή να πω εγώ κάτι δικό, ότι εκείνο γράφει. Ή να συνεργαστούμε στουντιακά και να βγει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Θα το ήθελα πολύ, ναι. Θα το δούμε. Αλλά τα σχέδιά μας κοντινά είναι αυτά που σου είπα. Και να δούμε πώς δεν θα αφήσουμε αυτό να περάσει, αυτό που ζήσαμε πρόσφατα. Διότι ήταν πολύ ωραίο. Και με τον Αντώνη ως παρέα και ως χημεία. Και με τα παιδιά. Ναι, μακάρι, μακάρι να το ξαναδούμε αυτό. Αξίζει τον κόπο. Ναι, να μην το αφήσουμε να φύγει βασικά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία η παρέα. Μάλιστα, να πούμε άλλη μια φορά ότι μπορούν να σε βρουν στο Facebook. Έτσι. Στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Κώστας Γαλίτης. Ωραία. Και από εκεί πέρα μπορούν να μπουν στη σελίδα μου, όπου εκεί κατεβάζουν free όλος ο κόσμος όλο το υλικό και βίντεο και τα... τώρα θυμήθηκα ότι υπάρχουν και βίντεο live από το Σταυρό του Νότου. Ναι, πολύ σωστά. Και κάποια με τον Βασίλη νομίζω και κάποια στιγμιότυπα. Και το Καρεσκάκι. Ναι, νομίζω υπάρχουν και εκεί μέσα. Ναι. Αλλά και στο YouTube. Ελεύθερα όλα τα τραγούδια, διότι έτσι πια κινούμε τελευταία. Και έτσι θα κινούμαστε. Καλύτερα, καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Ναι. Η τέχνη δεν είναι για να πουλιέται, είναι για να χαρίσετε. Έτσι. Έχουμε αφήσει δύο τραγούδια για το τέλος. Α, μην ξεχάσω να πω το τραγούδι που ακούσαμε πριν. Το θέλω εσένα. Είναι σε στίχους της Βανέσα Καραγιώργου. Μπράβο, ναι. Έχουμε συνεργαστεί ξανά παλιά και η Βανέσα έχει ξαναγράψει. Έγραψε για το Serial. Το πιο μεγάλο σ' αγαπώ, νομίζω. Το πιο μεγάλο σ' αγαπώ. Μπράβο, έτσι λέγεται το τραγούδι. Και όχι μόνο, απλά αυτό θυμάμαι τώρα. Ναι. Και έχει γράψει και άλλα πράγματα. Και είχαμε συνεργαστεί ξανά στο Σταυρό του Νότου
και την αγαπώ πολύ. Και κάποια στιγμή έτσι στην κουβέντα μας τη ζήτησα ένα στιγάκι και μου έδωσε αυτό και το κάναμε. Πάνω από ότι μπορεί να κάνουμε κι άλλο δηλαδή κάποια στιγμή. Ωραία. Να ακούσουμε τις πόλεις ουρλιαχτό. Να ακούσουμε σε μια ακουστική version κάποια στιγμή με τον Βασίλη τον Κατσαρό στο πιάνο τότε και αφού το αναφέραμε γι' αυτό και το ξαναπαίζουμε έτσι. Είναι μια εντελώς διαφορετική άποψη. Φωνή πιάνο και νομίζω στα φωνητικά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και η Ίντρα. Mm-hmm. Κατερίνα Ίντρα, η οποία τώρα κάνει καριέρα και άνοιγμα στο Jumping Fish σαν Ίντρα Κέιν. Μάλιστα. Με πιο μαύρη μουσική. Ναι. Mm-hmm. Ωραία, να τα ακούσουμε και έχουμε αφήσει για το τέλος 10 νύχτες. Πάλι στην ακουστική βασία. Ναι, βέβαια. Okay. Πάμε.